Και πάμε για το γλυκάκι της ημέρας. Είναι καταπληκτικό, είναι ανάλαφρο, είναι πανεύκολο, είναι πεντανόστιμο, είναι εξωτικό, έχει αρώματα. Θα φτιάξουμε ινδοκάριδο με κεράσι. Αυτά τα κλασικά μπισκοτάκια που σας έλεγα στην αρχή. Είναι συγκλονιστικά, χρειαζόμαστε μόλις ένα μπολ. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και σε 2 λεπτά θα είναι μέσα στο φούρνο. Για το ινδοκάριδο με κεράσι θα χρειαστούμε 3 αυγά μεσαία, 125 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού βανιλίνη, 20 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ξύσμα από ένα λεμόνι, μία πρέζα αλάτι, 150 γραμμάρια ινδοκάριδο και 110 γραμμάρια γλυκό του κουταλιού κεράσι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. 3 αυγουλάκια σε ένα μπολ. Ένα. Α, δεν υπάρχει αυτή η συνταγή. Δεν υπάρχει το πόσο εύκολη είναι. Το μόνο που χρειάζεται και ίσως να μην έχετε σπίτι σας είναι το ινδοκάριδο, αλλά φαντάζομαι δεν είναι κάτι να πάτε να αγοράσετε λίγο ινδοκάριδο για να κάνετε αυτή τη συνταγή. Γιατί όντως είναι μοναδική. Λοιπόν, χτυπάω ίσα-ίσα λίγο τα αυγά με τη ζάχαρη. Ίσα-ίσα να λιώσει λίγο η ζάχαρη. Εδώ πέρα. Και όποτε μου πει ο Μπελέζης να σταματήσω, θα σταματήσω. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Όποτε μου πεις εσύ, φίλε, θα σταματήσω. Τώρα! Σταμάτησα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή με είπε ο Μπελέζης να σταματήσω, σταμάτησα και θα ρίξω όλα τα υπόλοιπα μου υλικά. Έχω μέσα τη βανιλίνη μου, τη σκόνη. Βάζουμε βανιλίνη στη σκόνη γιατί έχουμε τα αυγά και εξισορροπεί τελείως το άρωμα από τα αυγά. Είναι πολύ απαλό, οπότε δεν θέλουμε να μυρίσει καθόλου αυγό το γλυκό μας. Το αλεύρι. Ξύσμα από ένα λεμονάκι. Λίγο αλατάκι. Είμαι σίγουρος πως με το που δείτε τη συνταγή θα τη φτιάξετε 100%. Είναι πανεύκολη. Λοιπόν, ανακατεύω όλα τα υλικά πλην του ινδοκάριδου. Ίσα-ίσα να ανακατευτούν εδώ. Και μόλις ανακατευτούν, πάει μέσα και το ινδοκάριδο. Και κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Κολλά. Τώρα θα δεις. Δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, δεν πιστεύεις κάποιες συνταγές ότι γίνονται τόσο εύκολα και όταν πας, το αγοράζεις από το περίπτερο αυτό το γλυκάκι, δεν το παίρνεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να αντισταθεί. Κοίταξε εδώ. Εδώ. Εδώ είμαστε. Ανακατεύουμε. Δέσαμε. Και έτοιμο το μείγμα για τα μπισκότα μας. Τώρα, θα σουρώσω τα κερασάκια μου εδώ. Με τα κλασικά κερασάκια. Μπορείτε να βάλετε και βύσσον, άμα δεν έχετε κεράσει. Μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε γλασέ φρούτο έχετε. Άμα σας έχει περισσέψει λίγο σικαλά και γλασέ ή έχετε κάποιο άλλο γλυκό του κουταλιού στο σπίτι και θέλετε να βάλετε, προκειμένου να κάνετε τη συνταγή, κάντε την με οτιδήποτε έχετε στο σπίτι. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να πλάσουμε τα μπισκοτάκια και να τα ρίξουμε στο φούρνο. Να φορέσω γάντια. Και τώρα, είτε τα πλάθουμε με τα χέρια μας και τα κάνουμε μπαλάκια και τα βάζουμε και ρίχνουμε το κερασάκι μέσα, είτε τα κάνουμε πιο γκουρμέ. Χρησιμοποιώντας ένα κουπά. Τι θες, φίλε Μπελέση? Όχι, την κλασική θέλω, την απλή. Καλά, δεν έχει καμία διαφορά. Κοίταξε εδώ. Ή παίρνω κάνω μπαλάκι, 10 βγαίνουνε, έτσι. Ή παίρνω κάνω μπαλάκι. Εδώ. Βάζω. Πατάω λίγο με τα χέρια και βάζω το κερασάκι στη μέση. Εδώ, που γίνεται πιο ρουστικ. Πιο εύκολο για να το φάμε. Ή παίρνω ένα κουπάτι εδώ, 5 εκατοστών εδώ πέρα, για να το κάνω πιο στρόγγυλο. Ρίχνω το κερασάκι και το κάνω πιο ομοιόμορφο. Τι θες? Η πρώτη είπε. Εγώ έχω έτοιμα τα δεύτερα. Οκ, πάμε τα δεύτερα. Δεν σε πειράζει? Όχι. Γιατί έχω ετοιμάσει με το κουπάτ. Τέλεια. Να ετοιμάσω αυτά ή τα άλλα? Θα στο πρότεινε και εγώ, άλλα αυτά. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά εδώ. Αλλά θα ετοιμάσω τα υπόλοιπα όπως ακριβώς θα ήθελε ο φίλος μου Μπελέσης. 10 κανονικά, εδώ, μου την έφερες πάλι. Δεν ακολουθείς καθόλου το πρόγραμμα. Δηλαδή, όταν σε ρωτάω κάτι, πρέπει να απαντάς αυτό που με συμφέρει, όχι αυτό που συμφέρει εσένα. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε εδώ. Κάνω και αυτό εδώ. Παίρνω ένα κερασάκι, το βάζω εδώ και συνεχίζω. Πες μου πόσο εύκολη η συνταγή είναι. Πολύ. Δεν τα βάζω όλα μαζί. 5-5 θα τα βάλω μέσα. 3, 4, 5. Και άλλο ένα. Τέλειο, καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Συγκλονιστικό. Και συγκλονιστικό το πόσο εύκολα είναι. Δηλαδή είναι με το τίποτα. Το έχεις, δεν το έχεις με τη μαγειρική,
αυτά τα μπισκοτάκια μπορείς να τα κάνεις. Άλλο ένα εδώ. Και ήρθε η ώρα για φούρνο. Πόση ώρα, φίλε Μπελέση? Φίλο, βάζουμε κανένα 20 λεπτά. 15 λεπτά στους 170, φίλε. 15 λεπτά στους 170. Παίρνουμε 10-11 μπισκοτάκια. Σούπερ σεξι, τέλεια. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Πώς φαίνεται? Πολύ ωραίο. Πολύ καταπληκτικό. Για το ινδοκάριδο με κεράσι, σε μπολ βάζουμε τα αυγά και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Προσθέτουμε τη βανίλια, το αλεύρι, το ξύσμα λεμονιού, αλάτι και ανακατεύουμε καλά. Βάζουμε το ινδοκάριδο και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Σουρώνουμε το γλυκό του κουταλιού και κρατάμε 11 κερασάκια. Πλάθουμε μπαλάκια και τα πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας. Τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα και βάζουμε στο κέντρο από ένα κερασάκι. Ψήνουμε για 15 λεπτά στους 170 βαθμούς, αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε. Να δοκιμάσουμε? Βεβαίως. Έλα να φάμε. Λοιπόν, το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι γύρω-γύρω τραγανίζει και στη μέση που υπάρχει το κερασάκι μένει πιο moist, πιο υγρό. Να φάμε το κεράσι χωρίς. Με το κεράσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να φας 20 από αυτά. Για πλάκα. Και 30. Αμέ. Έλα να φάμε. Τώρα. Ναι. Έρχομαι. Για να πω. Πόσα ξέρεις. Λίγο αυγουλάκι, λίγο ενδοκάριδο, λίγο ζάχαρη, τα ανακατεύεις και πάρ' το. Πολύ ωραία. Και πανεύκολο. Και απλό. Καλή μας ζωή. Γεια μας. Γεια μας. Α, ζήτω.